Καλησπέρα σας από την Χρυσούπολη, εδώ από τοπικό συνέστος υποδέχεται σήμερα τον Άρη στο φετινό πρωτάθλημα, ενώ ο Άρης μετράει το απόλυτο νικών με 5 νίκες στις άριθμες αναμετρήσεις. Διαιτητής σημερινής αναμέτρησης ο κύριος Σιμεωνίδης από τον σύνδεσμο της Πιερίας με βοηθούς τον κύριο Γιαμουζή. Αναμνηστικές φωτογραφίες των δύο δεκάδων. Εδώ και μια εικόνα, ένα πλάνο από την κερκίδα όπου βρίσκονται οι φίλαθλοι του Άρη. Την φετινή σεζόν εδώ βλέπουμε και μια εικόνα από την κερκίδα των γηπεδούχων. Κωνσταντίνιδης θα κερδίσει το φάουλ σε αυτήν την εναέρια μονομαχία που έδωσε. Έχουμε όμως μια μικρή διακοπή γιατί η ατμόσφαιρα έχει γίνει κάπως αποπνικτική από κάποια δακρυγόνα που έπεσαν πριν από λίγο έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Βλέπουμε και τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων να τρέχουν προς τα αποδυτήρια. Πιάνουν όλοι τα μάτια τους και τις μύτες. Θα έχουμε μια μικρή διακοπή λοιπόν. Τρέχουν γρήγορα, δεν μπορούν να κρατήσουν τα μάτια τους ποδοσφαιριστές. Επιστρέψαμε, επιστροφή στο δημοτικό στάδιο της Χρυσούπολης. Οι δύο ομάδες είναι ακόμη στον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχει μια σύραξη μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και φιλάθλων του Άρη στις εξέδρες. Γι' αυτό έχουμε και αυτή την διακοπή στο παιχνίδι μας. Περιμένουν ο διαιτητής και οι δύο ομάδες να ηρεμήσει το κλίμα. Ο κόσμος του Άρη συνεχίζει πάντως να μπαίνει στις εξέδρες. Βλέπουμε εδώ και εικόνες από τα μικρής έκτασης επεισόδια που λαμβάνουν χώρα στο δημοτικό στάδιο της Χρυσούπολης ανάμεσα στις αστυνομικές δυνάμεις και οπάδους του Άρη. Οι διαιτητές πάντως έχουν βγει στον αγωνιστικό χώρο να ελέγξουν την ατμόσφαιρα και το αν μπορεί να συνεχιστεί αυτή τη στιγμή το παιχνίδι. Πάντως δεν έχει πέσει άλλο δακρυγόνο. Η ατμόσφαιρα έχει ηρεμήσει κάπως. Είχε γίνει αρκετά αποπνικτική και αυτό δυσκόλεψε τους ποδοσφαιριστές να πάρουν ανάσες. Γι' αυτό είχαμε και την διακοπή η οποία συνεχίζεται εδώ και λίγα λεπτά στο δημοτικό στάδιο της Χρυσούπολης. Εδώ βλέπουμε τον κύριο Σιμεωνίδη και τους βοηθούς του. Υπάρχει πάντως μία ένταση.